Κυρία Παναγιωτακόπουλου. Ο λαός μας τους έχει δοκιμάσει. Τα έχει δοκιμάσει όλα. Και τέτοιες και αλλιώτικες κυβερνήσεις. Έχει πλέον την πείρα να δει ότι δεν υπάρχουν πλέον σωτήρες. Αυτό που δεν έχει δοκιμάσει, του λέμε εμείς, είναι τη δύναμή του. Τι ο ίδιος θα κάνει με τον ίδιο πρωταγωνιστή. Και αν θέλετε, η δική μας εμπειρία από την καθημερινή επικοινωνία με τον κόσμο είναι ότι ένας πολύ περισσότερος κόσμος από το προηγούμενο διάστημα έχει τα αυτιά του ανοιχτά στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αντιλαμβάνεται ότι εδώ υπάρχει μια δύναμη συνεπή, σταθερή. Και μπορεί καλύτερα να αντιληφθεί ότι μπορεί να αλλάξει τα πράγματα με τη δική του συμμετοχή. Και αν θέλετε, επειδή πολλή συζήτηση θα γίνει και τα διλήμματα θα ενταθούν, εδώ καινούργια πράγματα μπαίνουν στο τραπέζι, τι είναι νέο, τι είναι παλιό, τι είναι πρόοδο, συντήρηση κτλ. Εμείς λέμε αντί να κάθεται ο κόσμος να ψάχνει για διαφορές που δεν υπάρχουν, γιατί στην ουσία και οι ίδιοι του υπέσχονται μια καλύτερη διαχείριση της μιζέριας, τα ίδια δηλαδή που ζει να ζήσει και την επόμενη μέρα, εμείς λοιπόν του λέμε να κάνει ο ίδιος τη διαφορά. Και μπορεί. Συμπορεύσει με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και αν θέλετε να σας πω, όσο παρακολουθείτε, εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα σε όλη την Ελλάδα κάνουμε συγκεντρώσεις, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, τα ξέρουν εδώ και οι συνομιλητές, όπου άνθρωποι που το προηγούμενο διάστημα ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν με άλλα κόμματα. Τώρα λένε ότι εδώ υπάρχει ελπίδα, χωρίς να συμφωνούν βέβαια σε όλα. Είστε με το κόμμα μας. Είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να δώσουμε τη μάχη ο λαός μας να βγει στο προσκήνιο. Και όταν ο λαός αυτός αποφασίσει. Άλλο σας ρωτήσω. Βεβαίως, αυτό σας απαντώ. Αν το ΚΚΕ είναι έτοιμο να κυβερνήσει. Σας απαντώ. Ο λαός όλος μαζί θα κυβερνήσει. Σας απαντώ. Πώς ναι. Θα γίνει. Ναι, κυβέρνηση με το λαό στην εξουσία. Αυτό χρειαζόμαστε τι σήμερα. Τι πάει να πει αυτό. Με το λαό στην εξουσία να κάνει κουμάντο. Αυτό μπορεί να φέρει τα πράγματα, αν θέλετε, τούμπα. Αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό. Όχι, δεν είναι με απλό. Το λαό, θα σας το πω. Πού, με το λαό, πού είναι το παράδειγμα το αντίστοιχο. Με το λαό, να σας πω. Ας κάνουμε εμείς το παράδειγμα. Δεν το έχουμε κάνει. Ας πρωτοτυπήσουμε λοιπόν, γιατί παράδειγμα δεν υπάρχει. Με το λαό να πάρει και να σας δώσω και μία άλλη διάσταση. Να έχετε το λαό στην εξουσία. Και να σας πω και να σας δώσω και μία άλλη εικόνα. Να σας δώσω μία εικόνα. Και ας μην μου απαντήσω το όχι εσείς ούτε τηλεθεατός, ας το σκεφτούμε. Αν σε αυτή τη χώρα και στη διπλανή έκαναν κουμάντο οι λαοί, πιστέψε με ότι θα είχαν δυνατότητα να τα βρουν. Ποιος κάνει κουμάντο τώρα, κυρία Παναγιωτακόπουλου. Ποιος κάνει κουμάντο. Ο λαός δεν βγάζει κυβερνήσεις. Δεν είναι αυτό. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κουμάντο κάνουν αυτοί που έχουν την εξουσία και την πραγματική εξουσία. Ποιος τους την τους οδηγεί. Λέω λαού έχουν εξουσία όλοι. Την έχουν αυτοί που έχουν στα χέρια τους τις μεγάλες επιχειρήσεις, αυτό που λέμε εμείς τα μέσα παραγωγής. Αυτοί έχουν την ιδιοκτησία, τη μεγάλη ιδιοκτησία. Αυτοί λοιπόν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κουμάντο και να καθορίζουν. Λοιπόν, εμείς λέμε το πράγμα να έρθει τούμπα. Θα το δούμε αυτό και στην ελληνικά. Αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να πάρει το ΚΚΕ, ας πούμε, τη λαϊκή εντολή, αλλά να μην είναι ο λαός στην εξουσία. Γιατί αυτό λέει σημαίνει ότι ναι, μεν να είμαστε αυτό κυβέρνηση, αλλά να είναι και ο λαός στην εξουσία. Το αντίθετο. Όχι, σημαίνει, επειδή καταλαβαίνω, ανησυχώ. Να μην ανησυχείτε καθόλου. Και ο λαός δεν ανησυχεί, ξέρει. Ξέρει τι λέει το ΚΚΕ και ξέρετε αργά ή γρήγορα. Πάντως θέλω να σας πω ότι όλοι για το λαό μιλάνε. Αργά, δηλαδή ναι, και ο Τσίπρας με το λαό διαφορά, και ο Παπανδρέου με το λαό. Και όλοι. Πώς το λέγε, το Πασόκ στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία. Ο Μητσοτάκης με το λαό. Είναι πολύ μεγάλη. Με την κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τις δηλώσεις και του κυρίου Αποστολάκη, αλλά και τις δηλώσεις από την πλευρά της Τουρκίας, ανησυχείτε? Βεβαίως. Και εμείς αυτή την ανησυχία μας την έχουμε εκφράσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σε αντίθεση, αν θέλετε, με την κυβέρνηση που καλλιεργεί έναν εφησυχασμό, που κατά τη γνώμη μας είναι επικίνδυνος, πρώτα απ' όλα γιατί αποκοιμίζει το λαό, την ίδια στιγμή που αυτός ο λαός έπρεπε να βρίσκεται σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί βλέποντας τη μεγάλη εικόνα στην περιοχή, η προκλητικότητα και η, αν θέλετε, επιθετικότητα της Τουρκίας στην ουσία εκφράζει και την προσπάθειά της σε σχέση με τις διεκδικήσεις της, την αντιπαλότητά της, της τουρκικής αστικής τάξης που έχει με την ελληνική αστική τάξη και βέβαια παζάρια που είναι σε εξέλιξη με τις ΗΠΑ. Μπροστά λοιπόν σε όλη αυτή την κατάσταση, στην περιοχή μας, γιατί είμαστε σε μια περιοχή όπου αυτοί οι ανταγωνισμοί μεγαλώνουν, θέτοντας βεβαίως πρώτα απ' όλα σε κίνδυνο τους λαούς, η απάντηση δεν είναι η μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας στα σχέδια των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Γιατί εδώ ο καθένας καταλαβαίνει ότι αυτή η κυβέρνηση έχει εξελιχθεί στο καλύτερο, αν θέλετε, παιδί, και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ίδιοι Αμερικάνοι, όταν βαφτίζουν την ελληνική κυβέρνηση με ντεσέ για τα σχέδιά τους στην περιοχή. Και για άλλους λόγους βεβαίως. Λοιπόν, αν δει κανείς λοιπόν αυτή τη μεγάλη εικόνα, εμείς λέμε ότι ο λαός μας λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να απαιτήσει καμία εμπλοκή σε αυτά τα επικίνδυνα σχέδια, να κλείσουν όλες οι νατοϊκές βάσεις. Η χώρα μας έχει εξελιχθεί σε ένα απέραντο νατοϊκό στρατόπεδο, με βάση από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη. Ακόμα και πυρηνικά σχεδιάζουν στον Άραξο. Όλο αυτό λοιπόν καταλαβαίνει κανείς ότι εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για το λαό μας.